κάναμε πιστεύω σήμερα ένα σημαντικό βήμα προς τη διαμόρφωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής απάντησης στη δραματική αύξηση των τιμών ενέργειας. Χρειάστηκε δυστυχώς, αγαπητέ Μάριο, αγαπητέ Πέτρο, αγαπητέ Αντώνιο, να συμμετάσχω μέσω τηλεδιάσκεψης εξαιτίας της ασθένειάς μου από τον COVID. Έτσι στερήθηκα την εξαιρετική φιλοξενία του Μάριο. Όμως αυτό δεν εμπόδισε καθόλου τη συζήτηση και τον συντονισμό με τους φίλους πρωθυπουργούς σε ένα ζήτημα κορυφαίας σημασίας για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή των χωρών μας, όπως τονίστηκε και από τους τρεις προαναλίστες. Και μιλάω για τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και τις συνακόλουθες ανατιμήσεις σε όλα τα προϊόντα διεθνώς, κυρίως όμως τις εξωφρενικές ανατιμήσεις στο κόστος της ενέργειας. Για την απειλή με άλλα λόγια του πληθωρισμού σήμερα, αλλά και τις προοπτικές της υπέρβασής του και της επιστροφής στην ανάπτυξη αύριο. Κοινή μας πεποίθηση είναι πως η αντιμετώπιση μιας τέτοιας πρόκλησης που αφορά κυρίως τα πιο ευάλωτα στρώματα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης, αλλά και τις επιχειρήσεις μας και κυρίως τις πιο μικρές επιχειρήσεις μας, απαιτεί και κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Δράσεις που θα προφυλάσσουν τις κοινωνίες μας, τουλάχιστον μέχρι τον τερματισμό του πολέμου και την ομαλοποίηση της λειτουργίας των αγορών, καθώς καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει πλήρως και αποτελεσματικά μόνη της μια τέτοια κρίση. Γιατί όταν οι τιμές του ηλεκτρισμού, της θέρμανσης αυξάνονται 5-6 φορές, κανείς εθνικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να τις καλύψει. Συνεπώς, οι τέσσερις χώρες μας συμφωνήσαμε ότι οι λύσεις δεν μπορεί να είναι μόνο εθνικές. Όπως ανέφερε και ο Πέντρο και ο Μάριο και ο Αντώνιο, κάθε χώρα έχει δρομολογήσει το δικό της εθνικό πρόγραμμα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Χθες εμείς ανακοινώσαμε μια πρόσθετη δέσμη ρυθμίσεων ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, ώστε αθρηστικά οι ενισχύσεις που έχουν δοθεί από το φθινόπωρο να πλησιάζουν τα 4 δισεκατομμύρια. Θα επαναλάβω αυτό όμως, το οποίο είπαν και οι υπόλοιποι πρωθυπουργοί, οι εθνικές πρωτοβουλίες δεν αρκούν. Και γι' αυτό και προτείνουμε σε πρώτη φάση να υπάρξουν εναρμονισμένες ευρωπαϊκές πολιτικές παρεμβάσεις απέναντι σε κερδοσκοπικές τάσεις, ώστε να επανέλθει η ισορροπία στις τιμές του φυσικού αερίου αλλά και του ηλεκτρισμού. Οι αγορές, όλοι πιστεύουμε στις ελεύθερες αγορές, αλλά πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης. Και όταν αυτό ξεκάθαρα δεν συμβαίνει, όταν οι αγορές γίνονται έρμεα των κερδοσκόπων, τότε έρχεται η ώρα κάποιας κεντρικής ρύθμισης, κάποιας κεντρικής παρέμβασης. Και αυτή είναι και η ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών. Και μια τέτοια κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση εισαγόμαστε, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα. Και είμαι σίγουρος ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της ερχόμενης εβδομάδας δεν πρέπει απλά να γίνει αντιληπτή η κρισιμότητα των περιστάσεων, αλλά όπως είπε και ο Πέντρο, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις άμεσα, να δράσουμε υπέρ της Ευρώπης και των Ευρωπαίων, των πολιτών μας. Δεν γίνεται σε επίπεδο διπλωματίας να απαντούμε από κοινού και σωστά στη ρωσική επιθετικότητα, αλλά να μην συγκροτούμε ένα ενιαίο μέτωπο και στο επίπεδο της οικονομίας που πλήττεται από αυτήν. Πρόκειται για ένα κίνδυνο που απειλεί την ανάκαμψη μετά την πανδημία. Πρόκειται όμως και για μια νάρκη στην ευρωπαϊκή ιδέα και στη δημοκρατία. Μπορεί αυτή η ενεργειακή κρίση να ξαναξυπνήσει τον εφιάλτη του λαϊκισμού στην Ήπειρό μας. Και σε αυτό το πεδίο πληρώσαμε, ειδικά εμείς στην Ελλάδα, βαρύ τίμημα τα 10 προηγούμενα χρόνια. Δεν πρέπει να ξαναδούμε σε καμία περίπτωση τα ίδια φαινόμενα. Γι' αυτό και πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη του παρελθόντος, να παρεμβαίνουμε δραστικά και άμεσα όταν απαιτείται ευρωπαϊκή παρέμβαση. Και αυτή η ευρωπαϊκή παρέμβαση άμεση δεν θέτει σε αμφισβήτηση, όπως είπαν και οι φίλοι συνάδελφοι πρωθυπουργοί, τους κεντρικούς μας άξονες για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Με περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και οι τέσσερις χώρες είμαστε εξαιρετικά ανταγωνιστικοί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με διαφοροποίηση ως προς τις πηγές προμήθειας φυσικού αερίου, με περισσότερο LNG, με έμφαση στις διασυνδέσεις, να δούμε τις εκκρεμότητες που υπάρχουν στις διασυνδέσεις της Ιβηρικής Χερσονήσου με τη Γαλλία, στις διασυνδέσεις της Ελλάδος με την Ιταλία, να επενδύσουμε στις διασυνδέσεις μας με την Αφρικανική Ήπειρο
Και βέβαια να εξακολουθούμε να επενδύουμε στην εξοικονόμηση, καθώς η πιο φτηνή ενέργεια είναι αυτή την οποία δεν καταναλώνουμε ποτέ. Τέλος, μια γρήγορη αναφορά στα ζητήματα της στρατηγικής πηξίδας. Νομίζω ότι συμφωνήσαμε ότι το κείμενο το οποίο πιστεύουμε ότι θα εγκρίνουμε στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι φιλόδοξο, με τις μικρές προσαρμογές που ακόμα χρειάζεται να γίνουν. Και τα γεγονότα στην Ουκρανία έρχονται να αποδείξουν αφενός την ανάγκη μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στον αναθεωρητισμό και στις επιβολές των τρίτων νερών, αλλά και την ανάγκη της συνεργασίας μας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το ΝΑΤΟ. Είναι ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν έντονα τους επόμενους μήνες, όπως θα μας απασχολήσει βέβαια και η αύξηση των εθνικών αμυντικών προϋπολογισμών και ο τρόπος με τον οποίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτές τις σημαντικές επενδυτικές δαπάνες, που σίγουρα θα επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς μας, γίνονται όμως για έναν κοινό, έναν ουσιαστικό, έναν ευρωπαϊκό σκοπό. Τέλος, αγαπητέ Μάριο, να εκφράσω δημόσια τον αποτροπαγισμό μου για όσα συμβαίνουν σήμερα που μιλάμε στην Ουκρανία, ειδικά στη Μαριούπολη. Γνωρίζετε το έντονο ελληνικό ενδιαφέρον για την πόλη αυτή, η οποία έχει μετατραπεί σε σύμβολο αντίστασης του ουκρανικού λαού απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, καθώς εκεί κατοικούν παραπάνω από 100.000 ελληνικής καταγωγής Ουκρανοί. Και επειδή πρέπει να σκεφτόμαστε και την επόμενη μέρα, η ελληνική κυβέρνηση θα αναλάβει, όταν τελειώσουν οι ανθρωπραξίες και ξεκινήσει η διαδικασία της αποκατάστασης, να ανακατασκευάσει το μευτήριο της Μαριούπολης, το οποίο και βομβαρδίστηκε τις τελευταίες εβδομάδες, ως μια μικρή έμπρακτη στήριξη στην μεγάλη προσπάθεια νοικοδόμησης που θα πρέπει η Ουκρανία να κάνει όταν, με το καλό, σύντομα ελπίζουμε, τελειώσουν οι εχθροπραξίες. Και πάλι ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου έδωσες, αγαπητέ Μάρια, να συμμετέχω έστω και διαδικτυακά σε αυτήν την πολύ σημαντική συνάντηση, και θα σας δω από κοντά με το καλό σε λίγες μέρες στις Βρυξέλλες.